Τώρα μπαίνω στον πειρασμό, αλλά θα αντιπαρέλθω. Καλά, δεν τα άλλαξε όλο ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια. Δεν δημιούργησε δημόσια δωρεάν παιδεία, δεν κατάργησε την ιδιωτική εκπαίδευση, δεν κατάργησε τη σύνδεση του σχολείου και του πανεπιστημίου με την αγορά. Τι έκανε ο κ. Γαβρόουλου? Απίστευτα πράγματα. Έκανε δωρεάν τα μεταπτυχιακά, δηλαδή πληρώνουν όλοι. Να πω κι άλλα? Όχι. Δεν λέω άλλα, θα τα πω στη συνέχεια. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Και μην ξύνεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Δεύτερο θέμα. Κάνει κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ, και σωστά την κάνει, ότι η Νέα Δημοκρατία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο μέσα στην υγειονομική κρίση, τέλος πάντων εκεί που αρχίζει να τελειώνει. Μάλιστα, μα τι κάνει? Εσείς φέρατε 2 νομοσχέδια, Γαβρόγλου. Το ένα την 1η Αυγούστου και το άλλο τη Μεγάλη Εβδομάδα, που ήταν κλειστά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Ακριβώς στον ίδιο δρόμο. Πόσο μοιάζουν άραγε οι μέθοδοι. Δεύτερο θέμα. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και σωστά το λέει αυτό, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς και η κοινότητα είναι αντίθετη με αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό είναι σωστό. Ναι, όντως είναι αντίθετη. Και οι μόνοι που είναι υπέρ του νομοσχεδίου είναι οι εκπρόσωποι των φροντιστηρίων και των ιδιωτικών σχολείων. Ακριβώς το ίδιο ήταν και με τον κύριο Γαβρόγλου. Όλοι οι φορείς ήταν αντίθετοι και πανηγύριζαν τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά σχολεία. Ναι ή όχι? Όχι. Α, όχι. Διαβάστε τα. Διαβάστε τα. Με το νομοσχέδιο Γαβρόγλου λέω. Δεν λέω για τα δικά σας. Τώρα δεν θέλω να κάνω σχολιασμό. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς, και ξέρετε, καμιά φορά, εντάξει, αλλά έχει και όρια. Να μην πω το θράσος, να πω η υποκρισία. Η κυβέρνηση και ιδιαίτερα οι υπουργοί, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, χρησιμοποιούν βαρύγδουπες εκφράσεις. Αναβάθμιση, πορεία προς το μέλλον, και ταυτόχρονα περιγράφουν και τα χάλια της εκπαίδευσης. Θα θέσουμε ορισμένα ερωτήματα, κυρία Υπουργέ. Πρώτον, είναι δυνατόν να μιλάτε για αναβάθμιση όταν έχετε 41.000 αναπληρωτές? Θα το αλλάξετε? Όχι. Για ποια αναβάθμιση μιλάτε? Είναι δυνατόν να μιλάτε για αναβάθμιση της εκπαίδευσης όταν οι υποδομές είναι χάλια, όταν 50% των σχολείων είναι από το 1950, σε μία σεισμογενή περιοχή που δεν έχει γίνει ακόμα, δεν αξιωθήκατε καμία κυβέρνηση, καμία μέχρι τώρα, να κάνει ένα προσεισμικό έλεγχο σε όλα αυτά τα κτίρια, και μας μιλάτε για αναβάθμιση? Είναι δυνατόν να μας μιλάτε για νηπιαγωγεία όταν 3 στα 4 νηπιαγωγεία δεν έχουν δικό τους κτίριο, όταν νοικιάζουν σε μαγαζιά, όταν βρίσκονται στον πρώτο όροφο, ή δεν γίνονταν αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ? Και μας λέτε για αναβάθμιση? Είναι δυνατόν να μιλάτε για αναβάθμιση, να λέτε η παιδεία είναι το όχημα για το μέλλον κλπ. Και να υπάρχει συνεχής υποχρηματοδότηση? Να έχετε πασάρει στους δήμους την εκπαίδευση, ενώ τώρα τα δημοτικά και τα λύκεια και τα γυμνάσια και τα λύκεια, και να μην τους δίνετε λεφτά. Και αναγκάζονται να κόβουν και δεν μπορούν φυσικά να καλύψουν. Για ποια λοιπόν παιδεία και ταχύτητα προς το μέλλον μας μιλάτε με αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα? Τρίτη ερώτηση. Καλύπτει το δημόσιο σύστημα παιδείας τις εκπαιδευτικές ανάγκες σήμερα? Και σας ρωτάω ομά, σε όλους, δίνει τη δυνατότητα μόνο το δημόσιο να μπορέσει κάποιος να πάει σε ανώτατη σχολή χωρίς φροντιστήριο? Όχι. Πόσο κοστίζει το φροντιστήριο? 2,5 δις το χρόνο πριν από μερικά χρόνια, τώρα δεν ξέρω που είχα τα στοιχεία. Και μας λέτε λοιπόν και εσείς για δημόσια, τι κάνετε όλα αυτά τα χρόνια για δημόσια δωρεάν? Υπάρχει δωρεάν παιδεία? Τέταρτη ερώτηση. Μαθαίνουν στο σχολείο ξένες γλώσσες? Μας λέτε τώρα για άλμα προς το μέλλον, και σας μάραναν τα νηπιαγωγεία, τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία? Παιδεία από το σχολείο μπορεί να πάρει lower proficiency? Δεν πανάνε ο Θεός. Κανένα. Θα πάει φροντιστήριο, δεν θα πληρώσει. Πάλι ο γονιός θα πληρώσει. Όσο για το σχόλιο ότι τα αγγλικά έχουν να κάνουν με τους... τι είπανε, με επιταγή των Αμερικάνων, τώρα το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από όλα όσα κάνει αυτά τα χρόνια με τους Αμερικάνους, είναι τουλάχιστον τραγωδία. Για να μην πω κάτι χειρότερο, γιατί ακούστηκε και αυτό. Συνεχίζουμε. Άλλο ερώτημα. Μας λέτε για αναβάθμιση. Πέστε μας το σχολείο σας.
στον καπιταλισμό εδώ. Καλύπτει αθλητικές ανάγκες, πολιτιστικές ανάγκες των παιδιών. Άμα δεν πληρώσεις, δεν πάει μπαλέτο, δεν πάει πολεμική τέχνη, θα πω, δεν πάει αθλητισμό. Παντού πληρώνει ο γονιός. Και μετά μας λέτε ότι προχωράμε μπροστά με τι. Θα τρέξουμε με 300 χιλιόμετρα, με Fiat 124 το 1968, με τέτοια υποδομή και με τέτοια χάλια. Και κάνουμε και ένα άλλο ερώτημα. Κατηγορείτε το σύστημα παιδείας, τα χάλια που υπάρχουν και όντως υπάρχουν. Αλήθεια, καθρέφτη δεν έχετε. Ποιος κυβέρνησε την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εσείς δεν κυβερνήσατε? Εσείς δεν έχετε ευθύνη για όλα αυτά τα χάλια στον τομέα της εκπαίδευσης? Και μια και μιλάμε για τη μέση εκπαίδευση. Και ερχόμαστε στο νομοσχέδιο. Λοιπόν, με βάζουμε αυτό το ερώτημα όμως. Απαντήστε μας. Αναβάθμιση με τέτοια προβλήματα είναι αναβάθμιση που στέκει? Στον αέρα. Τελείως. Θα πω μετά τι αναβάθμιση θέλετε. Καλύπτει λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό και όλη η πολιτική των κυβερνήσεων τις ανάγκες πολύπλευρης μόρφωσης των νέων? Ανακουφίζει τις λαϊκές οικογένειες και αυτό το νομοσχέδιο από την οικονομική αιμορραγία? Ή γίνεται πιο σκληρό ακόμα για τις λαϊκές οικογένειες με την Τράπεζα Θεμάτων και με τις διαρκείς εξετάσεις? Ναι ή όχι, απαντήστε. Ποιος θα την πληρώσει την ύφη? Τα λαϊκά στρώματα θα την πληρώσουν. Τα λαϊκά στρώματα που αν δεν μπορούν να πληρώσουν, το παιδί τους θα πάει σε ένα ΙΕΚ ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και ταλέντο να είναι, όπως λέτε με τα ταλέντα. Και λέτε, με συγχωρείτε, αλλά κάπου πρέπει να συνοηθούμε. Έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις, ριζικά διαφορετικές, ωστόσο δεν μπορεί να μας λέτε ότι υπάρχει ισότητα και ότι τα παιδιά έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Τουλάχιστον σταματήστε το. Τα ίδια έχει το παιδί του βιομήχανου, του εφοπλιστή, το παιδί αυτών που κατέχουν τον πλούτο, με αυτούς που βγάζουν μεροκάματο? Δουλεύουν δύο άνθρωποι, για πέστε μας να μιλήσουμε απλά, όπως τα ζούμε καθημερινά. Δουλεύουν δύο άνθρωποι στο εργοστάσιο. Τι μπορούν να κάνουν, αν είναι και διαφορετικές βάρδιες για τα παιδιά τους που πάνε είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, να μην πω και στο δημοτικό? Όμως εκείνοι οι οποίοι κλέβουν τον ιδρώτα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Να τα πάνε όπου θέλουν. Είτε εδώ, είτε στο εξωτερικό. Αναβάθμιση λοιπόν και προσαρμογή, είπε η κυρία Κεραμέως, στις ανάγκες των καιρών. Συμφωνούμε. Αλλά να το μεταφράσουμε τι σημαίνει αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, όλες, ειδικά μετά το 1990, έκαναν πράγματι αναβάθμιση. Ποια αναβάθμιση όμως έκαναν? Θα σας πω, στις αρχές της δεκαετίας του 90, στο Μέγαρο Μουσικής είχαν συγκεντρωθεί οι Πριστάνιοι και οι Πανεπιστημιακοί. Και είχε έρθει ο Επίτροπος Παιδείας που τότε ήταν Βρετανός. Όταν μίλησε, έμεινα ανάγαλμα, άφωνη. Ξέρετε τι είπε? Διαβάστε το αν θέλετε, υπάρχει η ομιλία του. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στο διαδίκτυο. Είπε το εξής: αυτά που γνωρίζαμε ως τώρα για την εκπαίδευση, ότι δηλαδή πρέπει να διαμορφώνει προσωπικότητες που να μπορούν να ανταποκριθούν σκέψη κλπ, να τα ξεχάσετε. Η παιδεία πρέπει να προσαρμοστεί και να υποταχθεί στις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς. Και έμειναν κάγκελο όλοι, γιατί ήταν και άλλες εποχές. Κυριολεκτικά έμειναν κάγκελο, άλλο τι επιλογές έκαναν στη συνέχεια. Αυτή την κατεύθυνση υπηρετήσατε όλοι και την υπηρετείτε. Καταρχήν είναι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν είσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακολουθάς τις οδηγίες είτε έτσι είτε αλλιώς. Και όλη τη την στρατηγική. Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή ορισμένοι τα φορτώνουν στα μνημόνια, οι ανατροπές αυτές άρχισαν πριν τα μνημόνια. Ο νόμος Διαμαντοπούλου ήταν πριν, παραδείγματος χάρη, για να μιλήσουμε για τη χώρα μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν πολύ πιο πριν αυτές οι ανατροπές, οι οποίες τι υπηρετούν? Όταν λέμε λοιπόν, πώς το είπαμε, πώς το είπε η κυρία Κεραμέως, ότι προσαρμογή στις ανάγκες των καιρών, να βγάλουμε τον καιρό και να πούμε στις ανάγκες του κεφαλαίου. Που τι ζητάει, αφού τα λένε? Γιατί δηλαδή τα λένε ομά? Φτηνό, ευέλικτο, εργατικό δυναμικό. Βλέπε δεξιότητες, όχι όλες, θα μιλήσω παρακάτω. Εργαζόμενος, όχι με κριτική σκέψη, αλλά ενσωματωμένος και υποταγμένος
στην επιχειρηματικότητα, δηλαδή στα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους, οι οποίοι δεν θα αμφισβητούν το κοινωνικό σύστημα, ούτε θα ψάχνουν αν υπάρχει κάτι καλύτερο, αλλά θα το θεωρούν δεδομένο, αναγκαίο, όπως δεδομένη και αναγκαία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Λέμε υπερβολές. Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Αν ένα παιδί κάτσει και γράψει μία έκθεση κορυφή, αλλά διαφωνεί ριζικά, ποια θα είναι η τύχη, πόσο βαθμό θα πάρει? Μηδέν. Μας έχει συμβεί, ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, να βάλουμε την άποψη του καθηγητή και την άποψη δική μας, και μάλιστα από υποτιθέμενο προοδευτικό, και να πάρουμε τρία. Άρα λοιπόν, για ποιο κριτικό πνεύμα μιλάτε? Πλήρη υποταγή θέλετε. Κανένας δεν μη φεύγει από όλα αυτά. Και βέβαια, όλες οι κυβερνήσεις, άσχετα από επιμέρους και από ιδεολογικά πρόσημα, όπως λένε, την υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεξιότητες λοιπόν. Δεξιότητες κόντρα στην ολόπλευρη γνώση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τίθενται ερωτήματα. Δεν θέλετε εσείς τις ορισμένες δεξιότητες? Παραδείγματος χάρη, κυκλοφοριακή αγωγή, σεξουαλική αγωγή, περιβαλλοντική. Βεβαίως τις θέλουμε. Δεν είπαμε όχι. Υπάρχουν όμως δύο θέματα. Αν θα είναι κόντρα στη γενική παιδεία, αν θα προσπαθούν να καλύψουν ορισμένες τρύπες, αν θα προσπαθούν να φτιάξουν ανθρώπους που, όπως είπε η Παπαρίγα, η δεξιότητα είναι άλλο πράγμα. Είναι εμπειρία. Δεν είναι γνώση. Ή, όπως είπε και ο εισηγητής μας, ότι όλα αυτά δεν απαντάνε πώς. Μα απαντάνε στο πώς και στο όχι το γιατί. Και όχι στο γιατί. Και δεύτερο, υπάρχει το θέμα περιεχομένου. Και ακούστε, για να είμαστε και ειλικρινείς σε μερικά πράγματα, ποιος φταίει για την καταστροφή του περιβάλλοντος? Τι προωθούν εκεί? Το άτομο. Να μην πετάμε σκουπίδια. Βεβαίως να μην πετάμε. Βεβαίως να μην μολύνουμε. Συμφωνούμε, αλλά από εκεί είναι μεγάλες καταστροφές του περιβάλλοντος. Ή από τα αντιφάγω καπιταλιστικό κέντρο που καταστρέφει τα πάντα, δεν λογαριάζει τίποτα, έχει ερημώσει περιοχές ολόκληρες. Από εκεί είναι. Θα το πει αυτό όμως? Όχι βέβαια. Δεν θα το πει, θα πει να μαζέψουμε στο άλλο σωστά, δεν να πάμε να μαζέψουμε σκουπίδι, και αυτό είναι προσφορή στο περιβάλλον και όχι αμφισβήτηση του συστήματος. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Εδώ είναι ένα ερώτημα. Και σε, από πώς που δηλαδή θα πάει ιδιώτης? Δεν έχουμε δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Από πώς που θα πάνε ΜΚΟ, που δεν είναι ΜΚΟ. ΚΙΟ είναι. Δεν είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι κυβερνητικές και βαθιά. Όχι όλες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όλοι μας ανθρώπους, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτοί θα πάνε να κάνουν. Θα σας πω παράδειγμα, δεν θέλω να πω πού. Πήγε καθηγήτρια να κάνει μάθημα σε σχολείο που καπνίζουν το 30% μπάφο, όπως λένε, για τα καλά της ιατρικής κάναβης. Και όμως έγινε. Και ευτυχώς σηκώθηκε μαθήτρια και το κόψε. Και έγινε ρεζίλη. Πήγε να κάνει σε ένα σχολείο που καπνίζουν στο διάλειμμα, δεν τα ξέρετε αυτά. Αυτά δεν τα ξέρετε. Πού ζείτε? Στους πυργούς. Και δεν μιλάω τώρα για σχολεία στο Περιστέρι μόνο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας και παντού. Τι θα κάνετε για αυτά? Ποιος θα τα λύσει, η ΜΚΟ, με την αντίληψη που έχει ο καθένας? Επομένως, δεύτερο θέμα, αξιολόγηση. Κανένας δεν μπορεί να είναι αρνητικός με το γενικό. Τι σημαίνει αξιολόγηση, με ποια κριτήρια? Ποια θα είναι τα κριτήρια? Πήγα και διάβασα πάλι τις συζητήσεις που είχαμε με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Δεν είχαμε Διαμαντοπούλου, το Πασόκ ήταν. Και με τους δύο νόμους μάλλον. Και με τους υπόλοιπους. Ποια θα είναι τα κριτήρια? Θα είναι κριτήριο να βρει χρηματοδότηση από την αγορά? Ναι, θα είναι κριτήριο. Τέτοια κριτήρια βάζετε? Θα είναι σχολεία τα οποία θα είναι ανοιχτά στις επιχειρήσεις. Εδώ γίνονται τέρατα και σημεία. Δεν έχω χρόνο να τα περιγράψω. Το τι γίνεται με τις διάφορες εταιρείες, Coca-Cola και τι συμμαζεύεται. Είπα μία που είναι πολυεθνική. Δηλαδή θα εξαγοράσουν τη συνείδηση των παιδιών και θα τους στείλουν να τους υπηρετούν αυτοί που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους. Σε αυτούς θα αφήσουμε να κάνουν κοινωνική πολιτική. Σαν τους βασιλιάδες παλιά. Σφάζαν όλο τον κόσμο και οι βασίλισσες μοιράζαν καραμέλες στα ορφανά. Έτσι είναι και με αυτούς. Εκμεταλλεύονται όλους τους εργαζόμενους και μετά πάνε και δίνουν ένα που μάλιστα είναι και αφορολόγητο και
και παριστάνουν και τους κοινωνικούς ευεργέτες. Όχι ότι είναι κακό, δεν λέω για αυτούς. Λέω εντάξει, το να δώσει κάποιος, σας δώσει. Έχει σημασία και το πού και το πού θα πάει. Σχολεία τι, ανοιχτά στην επιχείρηση, αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έρμεο δηλαδή της όρεξης των επιχειρήσεων, οι οποίοι θα κατευθύνουν και θα διασπάσουν τον νέο χαρακτήρα της παιδείας, και αυτά τα γνωρίζετε πολύ, πάρα πολύ καλά. Τέλος, και ευχαριστώ για την αναρχή σας, κύριε Πρόεδρε. Πάρουμε λίγο από το χρόνο σας. Δημιουργεί ή όχι σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων αξιολόγηση? Απαντήστε εσείς οι ίδιοι. Το ίδιο θα είναι στο Περιστέρι? Το ίδιο θα είναι στην Εκάλη? Το ίδιο θα είναι στο Πέραμα? Το ίδιο θα είναι στη Κεφισιά? Ίδια ακριβώς θα είναι? Όχι βέβαια. Διαφορετικών ταχυτήτων. Το Λύκειο Εξεταστικό Κέντρο. Πέρα από την οικονομική αιμορραγία που είπα πριν. Για πέστε μας, η τράπεζα των θεμάτων πώς θα λειτουργήσει? Ποιο είναι το κριτήριο? Να βγει η ύλη. Που σημαίνει ότι όποιος αντέξει, όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί, στον κιάδα. Έτσι θα λειτουργήσουν. Έτσι θα λειτουργήσουν όλα αυτά με διαφορετικές ταχύτητες. Και ακόμα, μας λέτε αναβάθμιση. Αναβάθμιση, και μάλλον την εννοείτε από 24-25 στην αίθουσα. Να, η αναβάθμιση. Και μάλιστα με κορονοϊό. Περνώντας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Κατώτατο όριο για τη λειτουργία τμήματων 14. Κύριε συνάδελφε, και πέστε μας, θα πάρετε λίγο από το χρόνο τη δευτερολογία. Παίρνω και τη δευτερολογία και τελειώνω. Ένα λεπτό έχω ακόμα. Για πέστε μας λοιπόν, ορεινές περιοχές τι θα γίνει? Θα τους κουβαλάνε από ένα χωριό στο άλλο? Όπως γίνεται σε πολλές. Στα νησιά τι θα γίνει? Σε άλλες περιοχές τι θα γίνει? Με το όριο αυτό που βάζετε, δεν θα κάνετε τμήματα? Όχι, θα υποχρεώσετε. Εντάξει, μπορεί να πληρώνονται καμιά φορά και τα εισιτήρια για αυτά. Αλλά καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει και πόσες ώρες καταναλώνει. Και τέλος, διαγωγή. Μα καλά, να σας κάνω μια πρόταση. Στο επόμενο να φέρετε και τον παιδονόμο. Μετά να φέρετε και να μας κουρεύουν και να φοράμε καπέλα, όπως φορούσαν παλιότερα, και να ελέγχουν αν μετά τις 8 είναι κανένας έξω. Γιατί έχουν περάσει και τέτοιες εποχές. Υπάρχει σοβαρός εκπαιδευτικός ή επιστήμονας ο οποίος να υποστηρίζει το θέμα της διαγωγής? Τι θέλετε να σας πούμε? Πόσοι είχαν κοσμία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες, αστεί ή οτιδήποτε άλλο? Δηλαδή θα σημαδεύει ένα παιδί σε όλη τη ζωή η κοσμία διαγωγή? Δεν θέλω να πω χοντρά παραδείγματα. Τι είναι αυτό? Πάτε να το πεις επιτέλους. Μα πού πάμε δηλαδή? 30 χρόνια πίσω? Και να σας πω και κάτι, ευτυχώς που κάνατε αυτά, ή ευτυχώς ή δυστυχώς, ένα αυτό, ένα με την κοινωνιολογία που είναι απαράδεκτο, μπορούν και τα δύο τα ανέλησαν, και έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κριτική, γιατί στα υπόλοιπα ζορίζεται. Ζορίζεται γιατί ακολούθησε σε πολλά την ίδια γραμμή. Οι αγώνες της νεολαίας θα δυναμώσουν. Ξέρετε και αυτή η ιστορία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να σας δώσει μερικά μαθήματα. Γιατί ξέρετε, άμα ξεσπάσει, δεν μαζεύεται. Και καλά θα κάνει να ενωθούν όλοι. Η υπόθεση της παιδείας είναι η υπόθεση όλου του λαού, ενώ των λαϊκών στρωμάτων των εργαζομένων, γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών, και δεν θα περάσετε καλά. Εμείς θα είμαστε δίπλα. Καταθέτουμε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία στα άρθρα 5, 9, 68, 73 και 82. Καλά τα παγαίνει. Καλά. Και βέβαια επί της αρχής. Και να ξέρετε ότι... Πάτε, κύριε Πρόεδρε. Κλείνοντας, και ο κορονοϊός και οι εξελίξεις για ορισμένους νεογιάπηδες βάζουν, και ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, αλλά κατάντησαν όπως κατάντησαν κι άλλοι. Στα 35 και στα 40 να τους σουτάρουν για να πάρουν άλλους. Βάζει επιτάπητο στο θέμα της ανατροπής αυτού του συστήματος. Δεν πάει άλλο. Όσο πιο γρήγορο ο λαός το αποφασίσει, τόσο καλύτερα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για την παιδεία, στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες, ο μαθητής γύριζε στο σπίτι διαβασμένος, χορτασμένος και μάθαινε δύο ξένες γλώσσες εκτός των άλλων. Δύο ξένες γλώσσες, ένα μουσικό όργανο, ένα αθλητικό, κύριε, σε ένα τομέα αθλητικού και σε ένα σπορ άλλη εποχή. Τώρα λοιπόν εμείς θα τον κάνουμε
καλύτερο, μαγευτικό και ελκυστικό, όχι σαν αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα.